Εμείς που εργαστήκαμε 40 χρόνια για να πάρουμε μια σύνταξη καλή, να μας εμειώνει, να μας εμειώνει. Και όποιος και να κυβερνά, υπάρχει δυσπιστία στην Ελλάδα. Ανευθυνότητα και ο κόσμος έχει αβεβαιότητα στην Ελλάδα. Μεγάλες αλλαγές και ανατροπές κρύβουν τα πρώτα μέτρα του μνημονίου που πέρασαν από τη Βουλή. Μια διάταξη που μπήκε φνηδιαστικά στο τελικό κείμενο του νόμου που ψηφίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης οδηγεί σε επιπλέον μείωση συντάξεων για έως 150.000 δικαιούχους. Είναι απελπιστικό γιατί εγώ είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, μου έχουν κόψει 300 ευρώ. Οπότε αν γίνει ακόμα περικόπη, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Με διάταξη της τελευταίας στιγμής αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η-1η-2015. Η σχετική ρύθμιση που προβλέπεται στο νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη ανατρέπει τα θεμελιωμένα δικαιώματα, καθώς από το νέο σύστημα δεν θα εξαιρεθούν όσοι έχουν συμπληρώσει και την ηλικία και το χρόνο ασφάλισης πριν από το 2015 και βάσει του νόμου 3.863 είχαν το δικαίωμα να αποχωρήσουν και μετά το 2015, χωρίς όμως να τους επηρεάσουν οι αλλαγές στον υπολογισμό της σύνταξης. Οι μειώσεις της σύνταξης φτάνουν σε 1,8% για το τρέχον έτος και θα φτάσουν το 4,5% στην επόμενη 15ετία. Αυτές τις μειώσεις θα υποστούν όσοι θα συνταξιοδοτηθούν από φέτος και μετά. Δεν έχουν καθόλου περιθώριο. Είμαστε πολύ κάτω. Και άμα μας κόψουν κι άλλο. Τα μνημόνια συνεχίζουν τα ίδια. Τα ίδια και χειρότερα μπορώ να πω. Εγώ έκανα 40 χρόνια στον ΟΤΕ. Τεχνικός. Έπαιρνα μια σύνταξη καλή. Για να μπω στο επικουρικό, πλήρωσα προ 27 χρόνια παρά 2.000 ένα εκατομμύριο. Για να μπω στο ταμείο του επικουρικού. Σήμερα μου το κόβει, το ξανακόβει. Η σύνταξη τώρα θα υπολογίζεται ως εξής. Ένα τμήμα σύνταξης θα αντιστοιχεί στα αίτια ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει ασφαλισμένοι μέχρι τις 31/12/2010 και θα υπολογιστεί με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία του κάθε ταμείου, δηλαδή θα υπολογιστεί με το παλιό σύστημα. Ένα τμήμα σύνταξης θα αντιστοιχεί στα αίτια ασφάλισης από το 2011 και μετά και θα υπολογιστεί με μειωμένους συντελεστές και με βάση τις εισφορές και τις συνολικές αποδοχές των εργαζομένων από το 2011 μέχρι το έτος που συνταξιοδοτούνται. Ένα τμήμα σύνταξης θα είναι από το βασικό ποσό των 360 ευρώ. Το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων θα ισχύσει για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους σε δημόσιο, ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών, ΟΑΕΚ, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις αποχώρησης από την 1η-1η του 2015 και μετά.